Θέλω την ψήφο σας για να υπάρχει ισχυρή φωνή της αμοχώς του μέσα στο κυβερνών κόμμα. Στη Βουλή και στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ξέρετε πολύ καλά πόσα χρόνια μιλώ και γράφω για την αμόχωστο και είναι οι φίλοι μου εδώ που με ξέρουν πολλά χρόνια. Ρωτήστε τους να σας πούν εάν έστω και μία λέξη από αυτά που λέω τόσα χρόνια ήταν υποκριτική ή ψεύτικη. Με τους δικούς σου ανθρώπους δεν υποκρίνεσαι και δεν λες ψέματα. Θέλω να υπηρετήσω και σας μιλώ με απόλυτη ειλικρίνεια αυτόν τον τόπο. Με καθαρά χέρια, καθαρή συνείδηση, καθαρά μάτια την ώρα που σας κοιτάζω. Με αυτό το όνειρο. Το όνειρο να βλέπω τους γονιούς μου που βασανίστηκαν για να είμαι εγώ σήμερα εδώ και τους δικούς σας γονιούς και τα αδέρφια σας και τα παιδιά σας και τους φίλους σας ευτυχισμένους, αξιοπρεπείς, τα νέα τα παιδιά να μην έχουν το άγχος πώς θα φτιάξουν οικογένεια γιατί παίρνουν ένα μισθό πείνας. Θέλω η Κύπρος να γίνει μια καλύτερη πατρίδα γιατί αξίζουμε, βασανιστήκαμε πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο. Μας έσυρα σε καταστροφές, μας έσυρα σε πόνο, σε δάκρυ. Φτάνει. Φτάνει αυτή η προδοσία. Να αλλάξουν μυαλά, να αλλάξουν νοοτροπίες. Η Κύπρος πρέπει να γίνει αυτό που αξίζουμε εμείς. Ναι, πρέπει να δουλέψουμε. Με τιμιότητα, με σύνεση, με μεθοδικότητα και πάνω απ' όλα, με όραμα. Θέλω μια καλύτερη πατρίδα για όλους μας. Και σας ζητώ να με στηρίξετε σε αυτές τις εκλογές. Γιατί σας υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα. Τα πάντα, με όλες μου τις δυνάμεις. Για το καλό αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.